Θα σας δώσω αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Τα συγχαρητήριά μου για την εκλογή σας και για τον τρόπο με τον οποίο ασκείτε τα καθήκοντά σας. Θεωρώ ότι θα είστε πράγματι μια ιστορική πρόεδρος της Βουλής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, ήδη από τη δεκαετία του 50 και την περίφημη έκθεση Βαβαρέσου, ξέρουμε ότι η δίκηση είναι ο μεγάλος ασθενής στην Ελλάδα. Μάλιστα, τα πορίσματα αυτής της έκθεσης και όσων ακολούθησαν, για παράδειγμα του Ζορζ Λαγκρό, που ήταν ο πρώτος εκπρόσωπος του ΟΣΑ που ήρθε στην Ελλάδα, επιβεβαιώνουν τα ίδια ευρήματα που κουβεντιάζουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή μια διοίκηση γραφειοκρατική, νομικιστική, που αποτελεί τροχοπέδι και όχι μοχλό για την ανάπτυξη και που χαρακτηρίζεται από το πνεύμα της πατρονίας. Δεν είναι εύλογο το ερώτημα γιατί 70 χρόνια μετά, όταν συμφωνούμε για τα συμπτώματα, να μην μπορούμε να θεραπεύσουμε την ασθένεια? Κι όμως η απάντηση είναι απλή. Το πολιτικό σύστημα που κατέρευσε τις χρονιές της κρίσης και αποδοκιμάστηκε από τις εκλογές, αυτή τη διοίκηση έχει ανάγκη. Γιατί ένα πολιτικό σύστημα που χαρακτηρίζεται στην κορυφή του από τη διαπλοκή ανάμεσα στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ, με ενδιάμεσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις τράπεζες, δεν θέλει μια αντικειμενική βεμπεριανή δημόσια διοίκηση. Θέλει μια πελατειακή διοίκηση που ο νόμος του Υπουργού θα έχει μεγαλύτερο βάρος από το λόγο του νόμου. Γιατί πώς αλλιώς θα γίνουν νομότυπα, αλλά με τον τρόπο που ξέρουμε, οι μεγάλες δημόσιες συμβάσεις που αποτελούν τη συγκολητική ουσία ανάμεσα στις πολιτικές και τις οικονομικές ελίτ. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να παρατηρήσουμε όταν βρισκόμαστε μπροστά σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση είναι ποιο προσανατολισμό δίνει στο κράτος. Γιατί όπως γνωρίζετε, αυτή η επιθετική ιδεολογία των αγορών, ο φονταμενταλισμός που ονομάζουμε νεοφιλελευθερισμό, τυπικά θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι θέλει λιγότερο κράτος. Ο Ρίγκαν έλεγε ότι η πιο τρομακτική φράση στην αγγλική γλώσσα είναι ότι είμαι από την κυβέρνηση και είμαι εδώ για να βοηθήσω. Στην πράξη όμως, όπου εφαρμόστηκαν τα νεοφιλελεύθερα δόγματα, δεν μίκρινε το κράτος. Αυτό που έγινε είναι να αλλάξει ο προσανατολισμός του. Μειώθηκαν οι κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την εκπαίδευση, την πρόνοια και μέσω της ιδιωτικοποίησης δόθηκαν ολόκληροι τομείς κρατικών λειτουργιών στους ιδιώτες, ακόμα και σε τομείς του πυρήνα της κρατικής εξουσίας. Τον πόλεμο στον Ιράκ σε μεγάλο βαθμό τον έκανε η Black Waters. Στα κολαστήριο του Abu Ghraib, αυτοί που έκαναν τις ανακρίσεις ήταν συμβασιούχοι που είχαν τις ειδικές ψυχολογικές γνώσεις που χρειάζεται αυτού του είδους η ανάκριση. Και αν νομίζετε ότι αυτά δεν αφορούν εμάς, ένα από τα πρώτα πράγματα που είδα και με έκανα να φρίξω στο Υπουργείο που ανέλαβα είναι η παρουσία ιδιωτική security επιπλέον της κλούβας με τους δεκάδες αστυνομικούς που ήταν έξω από την είσοδο του Υπουργείου. Υπό το πρίσμα αυτό, λοιπόν, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τα πεπραγμένα της πενταετίας στον χώρο της διοίκησης? Δεν επρόκειτο για καρικατούρα μεταρρύθμισης. Επρόκειτο για πλήρη αντιμεταρρύθμιση. Νεοφιλελεύθερης σύλληψης και παλαιατιακής εκτέλεσης. Και αυτό δεν αφορά μόνο το κράτος και τη διοίκηση. Όπου εφαρμόζεται νεοφιλελεύθερη πολιτική, το αποτέλεσμα είναι να αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες, να υπονομεύεται το κοινωνικό κράτος, να δημιουργείται κοινωνική αθλειότητα. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη διοίκηση και το κράτος, αλλά την ίδια τη δημοκρατία. Έλεγε ο Μπέρταντ Ράσελ σωστά ότι όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στο δικαίωμα ψήφου και σε μια φρατζόλα ψωμί, ένα μόνο κριτήριο προσδιορίζει την απόφασή σου: το πόσο πεινασμένος είσαι. Γιατί χαρακτήρισα έτσι την αντιμεταρρύθμιση της πενταετίας? Πρώτα-πρώτα γιατί χαρακτηριζόταν από ιδεολειψίες. Κεντρικό σημείο έγινε η απόλυση 15.000 υπαλλήλων. Αυτό είναι ιδεολειψία, γιατί ποτέ το μέγεθος της διοίκησης καθεαυτό δεν ήταν το βασικό πρόβλημα του ελληνικού κράτους. Πριν από την κρίση ήμασταν περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, και μετά την κρίση είχαμε μια μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της τάξης σχεδόν του 40%.
από 942.625 δημοσίους υπαλλήλους το 2010, είμαστε τώρα στις 576.865. Με βασικό μοχλό αυτής της μείωσης την πλήρη κατάργηση πρακτικά των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και την πρόωρη αποχώρηση αυτών που αποτελούσαν τη θεσμική μνήμη του Δημοσίου, των στελεχών της διοίκησης που υπό το κλίμα ουσιαστικά κυνηγιού μαγισσών σε βάρος του δημόσιου τομέα προχώρησαν σε πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Ακόμα πιο ανορθολογική ήταν η εφαρμογή του κυνηγιού αυτού των κεφαλών των 15.000 απολύσεων, χωρίς αξιολόγηση είτε προσώπων είτε δομών. Στην πραγματικότητα καταργήθηκαν χρήσιμες υπηρεσίες. Ποιος πιστεύει ότι χρειαζόταν η δημοτική αστυνομία, η οποία έφερνε έσοδα στους δήμους? Ποια ιδιωτική επιχείρηση που θα έκανε downsizing θα έκλεινε το τμήμα ίσπραξης οφειλών? Αυτό δεν είναι καν νεοφιλελευθερισμός. Αυτό είναι παραλογισμός. Είναι σαν να θες να δυνατήσεις και για να χάνεις βάρος να κόβεις το χέρι σου. Πέρα από τη λογική όμως, το δεύτερο θύμα της εφαρμογής αυτών των πολιτικών ήταν η νομιμότητα, ειδικά η συνταγματική νομιμότητα. Σωστά είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης χθες ότι το παρασύνταγμα των μνημονιακών ρυθμίσεων ουσιαστικά λειτουργήσε ως υπερσύνταγμα που εκτόπισε τις ρυθμίσεις των νόμων για να εφαρμοστούν τα μνημονιακά συμφωνηθέντα. Ένα μόνο παράδειγμα θα σας πω. Βρήκα στο Υπουργείο 400 ανεκτέλεστες, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και με πληροφόρησαν οι υπηρεσιακοί του Υπουργείου ότι υπήρχε εντολή του προκατόχου μου να μην εκτελούνται αυτές οι αποφάσεις μέχρι ότου έφταναν στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία επέβαλε πρόστιμο στη διοίκηση. Αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το μήνυμα μιας τέτοιας απόφασης? Έχω το υπηρεσιακό έγγραφο και θα το καταθέσω στα πρακτικά αν αμφισβητηθεί, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως θα το καταθέσω, το έχω εκεί στα χαρτιά μου. Λοιπόν, το μήνυμα λοιπόν αυτής της κίνησης ήταν ότι ο λόγος του Υπουργού είναι βαρύτερος από το λόγο του νόμου και του δικαστή. Και το μήνυμα αυτό ανομίας είναι ακριβώς αυτό που χαρακτηρίζει το παλατιακό σύστημα που υπηρετούσαν τα κόμματα αυτά του παλαιοκομματισμού. Το τρίτο θύμα της αντιμεταρρύθμισης ήταν η δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία σημαίνει η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η αντιμεταρρύθμιση κατάργησε μία παράδοση δεκαετιών του δημοσιοϋπαλληλικού μας δικαίου, να συμμετέχουν δηλαδή στα πειθαρχικά συμβούλια οι εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων, για να κρίνονται από τους ομοίους τους. From your peers, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες. Και επίσης καταργήθηκε το τεκμήριο της αθωότητας και οποιοδήποτε διωκόταν πειθαρχικά για οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ των οποίων και η συνδικαλιστική δράση, έβλεπε να τίθεται αυτομάτως εκτός υπηρεσίας με την αυτοδίκαιη αργία που κατάργησε ένα προηγούμενο δόκιμο θεσμό του υπαλληλικού δικαίου, την δυνητική αργία. Και τέλος, το τελευταίο θύμα της αντιμεταρρύθμισης ήταν η πολιτική ουδετερότητα. Ο προκάτοχός μου ήταν ο μοναδικός υπουργός ο οποίος διόρισε με προσωπική του απόφαση γενικούς διευθυντές και διευθυντές, παραμερίζοντας γενικούς διευθυντές που είχαν επιλεγεί από υπηρεσιακά συμβούλια, με την πρόφαση της προσαρμογής στα νέα οργανογράμματα. Η εκτεταμένη αναφορά μου στην προηγούμενη κατάσταση γίνεται για να δείξω ότι εμείς θα είμαστε το ακριβώς αντίθετο, το απολύτως αρνητικό αυτών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Θα υπηρετήσουμε τη λογική στις μεταρρυθμίσεις, το Σύνταγμα, την νομιμότητα, τη δημοκρατία και την πολιτική ουδετερότητα. Τα πρώτα μέτρα, όπως εξαγγέλθηκαν και από την αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, είναι η αποκατάσταση των αδικιών. Αυτό δεν συνιστά μεταρρύθμιση, είναι όμως απαραίτητο να γίνει. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε την ανάκληση των απολυμένων της διαθεσιμότητας. Και ξέρετε ποιοι τελικά απολύθηκαν, έτσι δεν είναι? Αυτοί που δεν είχαν την προστασία του πελατειακού συστήματος. Οι μικροί άνθρωποι, οι καθαρίστριες και οι σχολικοί φύλακες. Όλοι αυτοί θα επανέλθουν. Θα προηγηθεί μια διαδικασία μήνυ εθελοντικής κινητικότητας για αυτούς που ταιριάζει το προφίλ τους στο εργασιακό με άλλες ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή η δημόσια διοίκηση. Αλλά όσοι δεν επιλέξουν να πάνε σε αυτές τις νέες θέσεις θα επιστρέψουν στις παλιές. Και προφανώς προχωρούμε άμεσα στην
αντικατάσταση των αντισταγματικών διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου. Το δεύτερο βήμα που θα κάνουμε είναι το σύστημα επιλογής προϊσταμένων. Παρά τις επεμβάσεις αυτές που είπα, που έχουν γίνει στη δημόσια διοίκηση και έχουν ξεχωσικώσει ένα δικαιολογημένο θόρυβο, δεν πρόκειται να προχωρήσω σε μεμονωμένες επεμβάσεις ad hoc στις θέσεις προϊσταμένων. Γιατί αυτό θα έστελνε το εσφαλμένο μήνυμα ότι κάνουμε όπως οι παλιότεροι. Συνεχίζουμε τον πελατειασμό και την πατρονία. Μόνο όταν θα έχει εφαρμοστεί, θα έχει θεσπιστεί νομοθετικά νέο σύστημα επιλογής, θα προχωρήσουμε σε αντικατάσταση των προϊσταμένων. Και από εκεί και μετά ερχόμαστε στην ουσία της μεταρρύθμισής μας. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα του ελληνικού κράτους? Είπα, δεν είναι το μέγεθος. Είναι η στρεβλή οργάνωση και η ανισοκατανομή του προσωπικού. Τι έγινε στον τομέα αυτό? Ασκήσεις επί χάρτου. Ο πρώτος υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης δημιούργησε 260.000 περιγράμματα εργασίας. Αυτό που λέμε job description, το προφίλ των θέσεων. Ο διάδοχός του τροποποίησε τα οργανογράμματα. Υπήρξε κάποια επαφή ανάμεσα στα 260.000 περιγράμματα των θέσεων εργασίας και στα οργανογράμματα? Όχι. Άρα προφανώς το ένα ήταν άχρηστο για το άλλο. Γιατί έγιναν τότε τα μεν και τα δε? Η απάντηση είναι απλή. Αυτά δεν έγιναν για να αλλάξει το κράτος. Αυτά έγιναν απλώς για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις κάποιες από τις αξιολογήσεις. Με λίγα λόγια, δεν έγιναν για να αλλάξουμε τη διοίκηση. Εμείς κοροϊδεύαμε τους δανειστές μας και αυτοί κοροϊδεύαν τους εαυτούς τους. Γιατί τίποτα από αυτά δεν έγιναν για να εφαρμοστούν. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει, και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, είναι να εξετάσουμε τι ανάγκες καλύπτει κάθε Υπουργείο. Εκ του μηδενός, όχι απλώς σε επεμβάσεις στα οργανογράμματά του. Γιατί, κακά τα ψέματα, οι θέσεις δεν υπάρχουν για να μισθοδοτούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι θέσεις υπάρχουν για να καλύπτονται συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες. Όταν θα έχουμε λοιπόν προσδιορίσει το τι ανάγκες έχει να καλύψει κάθε Υπουργείο, θα προσδιορίσουμε το προφίλ θέσεων κάθε μιας από τις θέσεις αυτές και θα ξαναθεσπίσουμε τις διαδικασίες που χρειάζονται, ώστε οι ανάγκες που καλύπτει η θέση θα εξυπηρετηθούνται. Και όταν θα το έχουμε κάνει αυτό, τότε θα διαμορφώσουμε και ένα σύστημα αξιολόγησης που δεν θα έχει τιμωρητικά χαρακτηριστικά, αλλά θα εξετάζει ακριβώς το πώς ανταποκρίνεται κάθε υπάλληλος στα καθήκοντά του όταν θα έχει το προφίλ καθηκόντων για να κριθεί. Γιατί όποιος θέλει να κάνει πρώτα το σύστημα αξιολόγησης και μετά να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, είναι πρακτικά σαν να φτιάχνει ένα σπίτι από τη στέγη και όχι από τα θεμέλια. Και μετά θα εφαρμόσουμε μια πολιτική κινητικότητας, όχι τη δυσφημισμένη, που ουσιαστικά ήταν πρόσχημα φερετζές για απόλυση των προκατόχων μας. Η κινητικότητα δεν είναι εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής να γλιτώνει έσοδα για το δημόσιο. Για τον ίδιο, αν και αντίστροφο λόγο, που και οι διορισμοί στη δημόσια διοίκηση δεν είναι τρόπος άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Η κινητικότητα είναι ένας τρόπος να μεταφέρουμε προσωπικό από εκεί που χρειάζεται λιγότερο σε εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Και όταν θα το έχουμε λοιπόν εφαρμόσει αυτό το σύστημα, χωρίς ανασφάλεια, εγγυόμενοι ότι κανείς δεν θα χάσει τη δουλειά του, θα ανταποκριθούμε και σε ένα άλλο αίτημα πάγιο της διοίκησης, να μην έχουμε πρόσκαιρες θέσεις στο δημόσιο που προωθούν την εργασιακή ανασφάλεια, αλλά κατά το δυνατό να εξασφαλίζουμε τη συνταγματική μονιμότητα για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Το επόμενο βήμα είναι οι μορφές κοινωνικού ελέγχου. Εμείς στην αξιολόγηση είπα ότι δεν θεωρούμε τιμωρητική, απλώς σαν επιβράβευση των καλύτερων και σαν τρόπο επιλογής τους. Μας ενδιαφέρει όμως και ο τρόπος με τον οποίο η ίδια η κοινωνία θα αξιολογεί και θα υποδέχεται τις υπηρεσίες που της προσφέρει η διοίκηση. Για αυτόν τον σκοπό θα αξιοποιήσουμε και τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εδώ, για να είμαι ειλικρινής και αντικειμενικός, θα πω ότι θα χτίσουμε σε αυτό που βρήκαμε, εμβαπτίζοντάς το όμως στη δική μας λογική, που είναι μια λογική γενίκευσης της διαφάνειας. Για παράδειγμα, η διάβγεια μπορεί να συνδεθεί και με άλλες τράπεζες δεδομένων του δημοσίου και με τη λογική κοινωνικού ελέγχου που έχουμε, κοινωνικής δηλαδή λογοδοσίας της διοίκησης προς την κοινωνία.
Θα προχωρήσουμε στην αξιοποίηση των ΚΕΠ, ουσιαστικά φτιάχνοντας και virtual ΚΕΠ, που θα μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτά μέσω του υπολογιστή του. Θα αξιοποιήσουμε το σύστημα σύζευξης επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, ούτως ώστε να επιτύχουμε το σκοπό της οριζόντιας διασύνδεσης των Υπουργείων και να απλοποιήσουμε και τις διαδικασίες, ώστε κανείς πια να μην χρειάζεται να αναζητά ο ίδιος πιστοποιητικά που είναι στην κατοχή της δημόσιας υπηρεσίας και μπορούν με ευθύνη των ίδιων των υπηρεσιών και με πρωτοβουλία τους να εξασφαλιστούν. Στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα έχουμε ένα νέο υπαλληλικό κώδικα. Και τελευταίο, άφησα το ζήτημα του μισθολογίου. Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλές αδικίες που έχουν σωρευτεί και επί των δημοσίων υπαλλήλων στην εφαρμογή των μνημονιακών νόμων και της λιτότητας της πενταετίας. Είναι εξίσου προφανές ότι δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε τώρα αυτές τις αδικίες. Αλλά με ένα νέο, πραγματικά δίκαιο και ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο της διοίκησης όσο και των δημοσίων υπαλλήλων, θέλω να ελπίζω ότι από την επόμενη χρονιά, όταν θα έχει ανορθωθεί η οικονομία, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και στον τομέα των οικονομικών. Αλλά θα βασιστούμε και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο δημόσιο. Ένα θεσμό που σε εκτέλεση διεθνούς σύμβασης είχα επιχειρηθεί να εφαρμοστεί εδώ και 10 χρόνια. Θεσμός που κολοβώθηκε όμως από τις διαδοχικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά αποστερούμενος του ουσιαστικού του νόημα. Για να ολοκληρώσω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και κυρίες και κύριοι βουλευτές, για να κάνεις μια μεταρρύθμιση υπάρχουν δύο τρόποι. Τον ένα το περιγράφει ο Καδάφης στο γνωστό του ποίημα «Εν μεγάλη ελληνική απικία, 200 π.Χ.». Ο τρόπος αυτός είναι να φέρεις έναν αναμορφωτή απ' έξω, όπως φέραμε εμείς την Τρόικα. Όχι εμείς, η προκάτοχή μας. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτής της συνταγής? Ότι λειτουργεί μόνο σε απικίες. Και υπάρχει και άλλος τρόπος. Να αλλάξουμε εμείς το κράτος μας. Εμείς, γιατί το έχει ανάγκη. Γιατί θέλουμε να γκρεμίσουμε το πελατειακό σύστημα και το σύστημα διαπλοκής. Όχι γιατί θέλουμε να ικανοποιήσουμε οποιονδήποτε έξω από την Ελλάδα. Και αυτό να το κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις, αξιοποιώντας τις καλύτερες πρακτικές του εξωτερικού. Αλλά όχι γιατί μας υποχρεώνει κάποιος άλλος, γιατί είναι η δική μας χώρα, η δική μας πατρίδα και θέλουμε να την κάνουμε καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ.